Γιατί μετά από τη συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι, σας προσκαλέσαμε σε μια συνέντευξη. Πρώτον, διότι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Η συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι δεν είναι συμμετοχή σε μια τουριστική έκθεση, όσο μεγάλη και να είναι αυτή, όπως αυτή του Λονδίνου ή του Βερολίνου που δεν είναι. Είναι ένα γεγονός που θεωρείται από τα μεγαλύτερα γεγονότα του κόσμου, έχει μια μακρά ιστορία. Το 1854 είναι η πρώτη διεθνή έκθεση, ακριβώς γιατί συγκεντρώνει όλους τους λαούς του κόσμου για να στείλουν όλοι μαζί τα μηνύματα, άμεσα ή έμεσα, της πρόοδου της ανθρωπότητας, της συνεργασίας των λαών και να δώσουν στους πολίτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Πράγματι, στο Ντουμπάι είναι η μεγαλύτερη έκθεση από όλες αυτές τις μεγάλες εκθέσεις που έχουν μέχρι τώρα διοργανωθεί. 192 χώρες συμμετείχαν με περαιτέρα, και όταν λέμε περαιτέρα, δεν είναι αυτά που συνηθίζουμε στις τουριστικές εκθέσεις, μιλάμε για μεγάλα κτίρια. Για το κάθε κράτος, ανάλογα με την χρηματοδότηση που αφιέρωσε σε αυτή την υπόθεση και τις δυνατότητές του. Σας λέω μια τάξη μεγέθους ότι η Σαουδική Αραβία ξόδεψε 100 εκατομμύρια δολάρια για το κτίριό της και 300 εκατομμύρια προϋπολογισμό για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην εξαμηνέα αυτή έκθεση που λαμβάνει χώρα ακόμη τώρα στο Ντουμπάι. 78 αρχηγοί κρατών επισκέφτηκαν τα περιοδερά τους και επαρέστησαν σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα μέσα σε αυτά τα μεγάλα περιοδερά. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν εύκολο να έχουμε μια τέτοια ευκαιρία στο άμεσο μέλλον. Διότι η επόμενη έκθεση γίνεται στο Τόκιο, το οποίο είναι σχεδόν απαγορευτικό για μας. Είναι μεγάλη η απόσταση, αλλά και το κόστος μεγαλύτερο. Οι δυνατότητες που θα έχουν οι χώρες μέλη είναι πολύ μικρότερες από αυτές του Ντουμπάι, όπου άκουγε και προσφέρθηκε χώρο στο Ντουμπάι. Διότι στο Τόκιο θα γίνει σε πολύ περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, οπότε θα είναι λιγότερο πλούσια και ελκυστικά τα περίπτερα και λιγότερο βέβαια δυνατό να διοργανωθούν εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα όπως αυτές που έγιναν στο Ντουμπάι. Ο τρίτος λόγος της πρωτότυπης αυτής της συμμετοχής μας είναι ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων συμμετείχε μαζί με τους παράγοντες που δίνουν τον ανταγωνισμό, τον πλούτο και την κερκίδα στην περιφέρειά μας. Οι παράγοντες του τουρισμού, κυρίως από τα νησιά, από την Κέρκυρα και από τη Ζάκυνθο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και βέβαια η Fraport, η οποία είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μας, περιττό να σημειώσω τη σημασία που έχει αυτό για τον τουρισμό μας, την ανταγωνιστικότητά μας και την παρουσία μας στον κόσμο. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι μια συνέντευξη τύπου πιστεύω ότι είναι ωφέλιμη σε ένα κλίμα που δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα, συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, από ανακρίβειες που διατυπώθηκαν στο δημόσιο διάλογο και αναντιστοιχίες με τα πραγματικά μας κίνητρα, τις πραγματικές συνθήκες της έκθεσης και της συμμετοχής μας στον Ντουμπάι. Οπότε η συνέντευξη τύπου θα βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Το σκεπτικό μας τώρα. Πιστεύουμε ότι τα Ιόνια νησιά έχουν ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον κόσμο. Διότι στη μετακόβιντ εποχή υπάρχουν πολλές νέες απαιτήσεις και για την τουριστική ταυτότητα των προορισμών που θα καλούμε τους τουρίστες να επισκεφθούν, όσο αυτά μπορούν να κάνουν με την βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, την αειφορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου και επίσης την δυνατότητα μέσα σε αυτό το νέο επαναπροσδιορισμό να δείξουμε και εμείς ποια είναι τα πραγματικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και πιστεύουμε ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, περισσότερο από όσο περιμέναμε, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι καταλάβαμε ότι τα Ιόνια νησιά δεν είναι μπροστά στο ευρύ διεθνές κοινό που επισκέπτεται την έκθεση. Και δεύτερον, διότι είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε και εμείς αυτά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που είναι πέρα από κάποια ωραία νησιά όπως ίσως
στην γενική εικόνα έχουν οι πολίτες του κόσμου. Θέλω να σας σημειώσω ότι το κοινό το οποίο απευθυνθήκατε, γι' αυτό είναι το προσώπο μιας διεθνούς έκθεσης, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι των Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίοι είναι μεταξύ του 8% και 10% του πληθυσμού των Αραβικών Εμμυράτων. Εκεί είναι μια διεθνής κοινότητα, παγκόσμια, νέοι κυρίως άνθρωποι που κάνουν καριέρες δυναμικές σε διεθνούς ομίλους, σε τραπεζικά συστήματα, που φτιάχνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Δεύτερον, πέρα από τη διεθνή αυτή κοινότητα που ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η έκθεση δέχεται πολίτες από όλο τον κόσμο, επισκέπτες. Να φανταστείτε το Σαββατοκύριακο, το ένα Σαββατοκύριακο που εμείς ήμασταν, ήταν μέσα στο διάστημα που είχαμε την έκθεσή μας στο ελληνικό περίπτερο, πέρασαν γύρω στους 24.000 άτομα από το ελληνικό περίπτερο και περίπου στις 500.000 άνθρωποι κυκλοφόρησαν στην έκθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εξαιρετική ευκαιρία είναι το μήνυμά μας να σταθεί παντού. Τι είναι αυτό το οποίο στοχεύσαμε λοιπόν να σας δώσουμε? Πρώτον, το τουριστικό μας προϊόν. Δεύτερον, τη φύση μας, η οποία δεν είναι απλά όμορφη, αλλά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να έλξουν την επισκεπτικότητα, όπως είναι το εθνικό θαλάσσιο πάρκο του Τζέκη, το νευράκι του Τζέκη, το βιοπάρκο της Κεφαλονιάς, φυσικές ομορφιές, άλλες όπως είναι οι Ίνες, στην Κέρκυρα, η Ινδοθάλασσα, στη Λευκάδα. Είναι ο πολιτισμός μας, ο οποίος τον οποίο αναδείξαμε, τον ιστορικά του στοιχεία, αλλά και πώς εμπνέει μια σύγχρονη δημιουργία που είναι διάθετη παντού και εμπνέει και το χαρακτήρα των κατοίκων και το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρουμε στους επισκέπτες και στους τουρίστες. Παράλληλα, αναδείξαμε τα τοπικά μας προϊόντα, με την ιστορία που έχουμε και πώς σήμερα προσφέρονται άπλετα μέσα από τη γαστρονομία ή από τα προϊόντα αυτά καθεαυτά, με την αυθεντικότητά τους, ή για εμπορικούς λόγους. Παράλληλα, τονίσαμε ότι είμαστε μια εποχή, μια περιοχή η οποία διαθέτει ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο, το οποίο το πανεπιστήμιο μπορεί να είναι για μας ένας πυλώνας διεθνούς συνεργασίας, αλλά εμπιπτύσσει με την καινοτομία, την οποία συνεχώς παράγει και το τουριστικό μας προϊόν και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και την επιχειρηματικότητα. Αυτό το πλέγμα λοιπόν δημιουργήσαμε και την ψηφιακή μας παρουσίαση με όλο αυτό το πλέγμα, αλλά και δύο εκδηλώσεις. Μία η οποία είχε να κάνει με ένα γυναικείο κοινό, διότι σήμερα οι συναντήσεις γυναικών, η επικοινωνία των γυναικών με το παγκόσμιο περιβάλλον είναι ένας στόχος, δυναμικός στόχος και προτεραιότητα της κυβέρνησης των Εμμυράτων. Οπότε οι γυναίκες αναζητούν ευκαιρίες να γνωρίσουν κόσμο, να γνωρίσουν γυναίκες από άλλες περιοχές, να ταξιδέψουν για πρώτη φορά, ταξιδεύουν και μόνες τους. Και γίνεται πολύ συχνά πια ομάδες γυναικών ταξιδεύουν παντού. Είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση γυναικών, η οποία είχε κοινό γυναίκες οι οποίες ήταν δημοσιογράφοι, bloggers, γυναίκες με social media με πολλούς ακόλουθους. Γυναίκες επιρροής, γυναίκες οι οποίες έχουν δίκτυα διεθνή γυναικών, δίκτυα εφορίας, δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών για συγκεκριμένη θεματολογία, άρα τους χωριστούν πολλοί κόσμος. Και γυναίκες οι οποίες έχουν μια δική τους διαδρομή επιχειρηματική μέσα στον χώρο στον οποίο ζουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα, είχαμε μια εκδήλωση με παράγοντες τουριστικούς. 15 μεγάλα τουριστικά γραφεία ήρθαν στην εκδήλωσή μας εκπρόσωποι από την κύριε Θεσσαλίδη, είστε μόνο στο κατάλογό μας. Έχουμε από πανεπιστήμια, από πανεπιστήμια των Εμμυράτων, από είπαμε τουριστικοί πράκτορες, είπαμε αεροπορικές εταιρείες, από τρεις αεροπορικές εταιρείες και άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον ή από εκπρόσωποι μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν την περιοχή μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες
στον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο οποίος για λόγους προσωπικούς δεν μπόρεσε να είναι ο ίδιος παρόν, αλλά δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ήταν παρόντες, παρουσιάζοντας την καινοτομία και τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και επίσης είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε άλλες δύο συνεδρίες με το Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ με τους εκπροσώπους του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η μια ήταν με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το Κρατικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και το άλλο ήταν με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρζα. Η Σάρζα είναι το τρίτο Εμμυράτο σε σειρά, μετά το Αμπουδάμπι, το Ντουμπάι και η Σάρζα ως οικονομικό μέγεθο του πληθυσμού, η οποία έχουν ένα αναπτυσσόμενο συνεχώ αναπτυσσόμενο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο εκεί. Ήταν επαφές αυτές οι οποίες έγιναν από την πλευρά του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οπότε, κύριε Πρίτανη, θα μας μιλήσετε για τα αποτελέσματα, για τις εντυπώσεις και τους στόχους που έχουμε για να αξιοποιήσουμε σήμερα αυτό το εγχείρημα που έγινε από την περιφέρεια μας. Και στη συνέχεια και ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος ήταν παρόν στις συναντήσεις που είχαμε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αλλά και τις B2B, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τις συναντήσεις κατευθείαν με τις αεροπορικές εταιρείες, που είναι ένα στόχος για μας, που ήταν να ανοίξει μια γραμμή με το Αμπουδάμπι ή το Ντουμπάι ή το Μεκουσδιό, όπως τα δύο πειράτα, όπως υπολογίσουμε και ευχόμαστε, θα είναι πια ένα μεγάλο κέντρο επικοινωνίας. Και κλείνοντας εδώ, είμαι στη διάθεσή σας για τις ενημέρωσεις, συζητήσεις, μετά και πληροφορίες που θα σας δώσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, το οποίο εξελίχθηκε σημαντικότερο από το ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, ότι τώρα βλέπουμε πόσο εύκολο είναι να χάσουμε μια αγορά από την οποία υπολογίζουμε σε υψηλού επίπεδου, εισοδηματικού επίπεδου χρήστες, όπως είναι αυτή της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Βλέπουμε τι σημασία έχει να ανοιγόμαστε σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και θα συνεχίσουμε και τον αραβικό κόσμο να καταφέρουμε και στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης και με τη Σαουδική Αραβία για την έλευση των πιστών, να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που θα αποκτήσουμε. Εγώ έχω δύο συνεντεύξεις να δώσω στη συνέχεια σε αραβικά μέσα και θα χαρώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη, να αξιοποιήσουμε και την δημοτική σας παρουσία, την επικοινωνιακή, όπως και της Ένωσης Ξενοδόχων της Κέρκυρας και της Ένωσης των Ξενοδόχων της Αττικής. Πιστέψαμε ότι ο πολιτισμός θα είναι από τα δυνατά μας χαρτιά στην προβολή. Πράγματι, λοιπόν, είχαμε κάθε απόγευμα στο φέρετρο της έκθεσης, στο φέρετρο ελληνικού περιφέρου στην έκθεση, βιντεοσκοπημένες συναυλίες από την Κέρκυρα κυρίως και από τα άλλα νησιά, οι οποίες κρατούσαν πραγματικά τον κόσμο μέσα στο περίπτωμα. Παράλληλα, όμως, ήρθαμε σε επαφή με φορείς που διοργανώνουν δηλώσεις πολιτισμικές εκεί για να προάγουμε τη συμμετοχή των δικών μας πολιτισμικών φορέων. Ήδη στη Σάρζα, το τρίτο μοιράτο που σας είπα, που υπάρχει το Ινστιτούτο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και γίνεται έκκληση από διεθνή παρουσία, ήδη ένα συγκρότημα από τη ΣΥΝΕΣ, το οποίο υποστήριξαν και εμείς ως περιφέρεια, έλαβε μέρος. Οπότε η Κέρκυρα είναι ήδη γνωστή στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ μέσω του συγκροτήματος των συνόλων. Εκεί κάνουμε συνεννοήσεις πράγματι πώς θα μπορέσουμε κάθε χρόνο να έχουμε μια παρουσία πολιτιστική. Διότι δεν είναι μόνο ότι τονίζουμε την πολιτιστική και ποιοτική ταυτότητα που έχουν τα νησιά μας, άρα και η επισκεψιμότητα, αλλά κάνουμε γνωστά μέσω αυτής της παρουσίας τα νησιά μας ευρύτερα. Διότι κάποιος που παρακολουθεί ένα πολιτισμικό γεγονός από ένα φορέα των Ιωνίων Νήσων, ψάχνει να δει ποιο είναι αυτό το νησί από το οποίο προέρχονται και αν αξίζει να το επισκεφθεί. Παράλληλα, είμαστε σε επικοινωνία με το Αμπουντάμπι. Γιατί το Αμπουντάμπι κάνει και αυτό ένα φεστιβάλ υψηλής μουσικής και τέχνης, λιγότερο φολκλωρικό από τη Σάρουσα, και μιλήσαμε με την κυβέρνηση του Αμπουντάμπι ακριβώς για να δούμε πώς, ανέλαβε και η ελληνική πρεσβεία να συνεχίσει το διάλογο, πώς θα μπορούμε να έχουμε πάντα τη μία εκπροσώπηση από τα νησιά μας.
Παράλληλα, συζητήσαμε με την Ένωση Cricket του Αμπού Ντάμπι, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί και χρηματοδοτούν μεγάλους αγώνες και αποστολές, πώς θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και έναν αγώνα στην Κέρκυρα, παρουσιάζοντας κάτι που δεν το γνώρισα, τη σημασία που έχει το κρίκετ στην Κέρκυρα και πως η Κέρκυρα σήμερα είναι και η έδρα της εθνικής λεγόμενης Ομοσπονδίας Κρίκετ. Λοιπόν, σε όλους τους χώρους βάλαμε το στίγμα του να ανοίξουμε ένα διάδρομο βασιζόμενο στα πραγματικά γεγονότα και πλεονεκτήματά μας και χαρακτηριστικά μας, να ανοίξουμε ένα διάδρομο επικοινωνίας και εξωστρέφειας, διότι η λέξη εξωστρέφεια θέλουμε να χαρακτηρίζει συνεχώς την περιφέρεια μας.